στο Πανεπιστήμιο. Έχω τελειώσει έκπληρο φορική, ήμουν η πρώτη φουρνιά των ΙΕΚ. Θεωρώ ότι πάνω γίνανε όλα τα, πάνω στη σειρά μας, δηλαδή έχουν γίνει όλα τα πειράματα στα ΙΕΚ. Έτσι, γιατί η πρώτη σειρά, εγώ είχα ξεκινήσει σαν η ειδικότητά μου είχε το όνομα, τον τίτλο προγραμματιστής βοηθός αναλυτή και τη δεύτερη χρονιά άλλαξε το όνομα και έγινε ειδικός εφαρμογών πληροφορικής. Αλλάξαν και τα μαθήματα και έδωσα μαθήματα, έδωσα εξετάσεις, μαθήματα τα οποία δεν είχα διδαχθεί ποτέ. Τώρα όμως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά και σταθερά όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές που μπορεί κάποιος να πάει σε πληροφορική. Νομίζω ότι αυτό το site, το MyCert, αυτή την εφαρμογή, την διαδικτυακή που έχει γίνει, θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν τα κοιτάξετε λίγο αναλυτικά θα σας μπερδέψουν. Θα δείτε μηχανικούς πληροφορικής. Αναφέρω λίγο παρακάτω σχολές και ειδικότητες άλλες. Σίγουρα μπορείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε, να ακολουθήσετε την πληροφορική σαν επάγγελμα, είτε παρακολουθώντας μαθήματα, περνώντας σε μια σχολή ΑΕΗ, ΤΕΗ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και από ΕΠΑΛ υπάρχει, από τα ΕΠΑΛ υπάρχει, από τους που θυμάμαι, ένας κλάδος που γίνεται για πληροφορική και βέβαια κολέγια, ιδιωτικά κολέγια πια, και στο εξωτερικό, αν θέλει κάποιος να σπουδάσει στο εξωτερικό. Μπορείτε να κάνετε και όλα μαζί αν θέλετε. Οι ειδικότητες που υπάρχουν είναι και αυτές πάρα πολλές. Δεν πρόκειται να σας ζαλίσω πάρα πολύ, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα καταλάβετε και πάρα πολλά πράγματα. Πάλι θα επιμείνω στο mysep.gr, το οποίο θεωρώ ότι θα έχει αρκετά, θα εξηγεί το σκοπό του κάθε τμήματος. Οι ειδικότητες, προφανώς θα έχετε ακούσει την ειδικότητα του προγραμματιστή. Έτσι. Είναι μια από τις πιο γνωστές, όπως πιθανόν έχετε ακούσει την ειδικότητα του web developer, web designer και πάρα πολλές άλλες. Μηχανογράφος, σχεδιαστής συστημάτων, διαχείριση βάσεων δεδομένων, τεχνικός εγκαταστάσεων, μηχανική και αν πάω παρακάτω, αυτά είναι λίγα από αυτά που υπάρχουν.